Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παπά. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Παπά στη γραμμή ήδη. Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπά, καλημέρα και από μένα. Εγώ θα σας αφήσω να κάνετε τη συνέντευξη, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν θέλατε να μιλάτε. Κύριε μου, ακούστε να δείτε. Ναι. Ακούστε τώρα. Οι μονόλογοι καλοί είναι, αλλά πρέπει να είστε κι εσείς συνεπείς με τη δημοσιογραφική διοντολογία. Βεβαίως. Με κατάλαβατε. Βεβαίως. Ναι. Α, θέλετε να κάνουμε διάλογο μαζί, πείτε μου. Δεν στη μέση. Από πού και σπου. Όχι, εγώ να βγω να κάνετε τη συνέντευξη με τα παιδιά, αφού δεν θέλατε να την κάνουμε. Ποιο είμαι, τι είμαι εγώ, δημοσιογράφο. Ο υπεύθυνο σταθμού. Και αρχίζετε να κρατάτε διάφορε ανακρίβειε. Για πείτε μου ποιε ανακρίβειε είπα. Λοιπόν, τελείωσε η κουβέντα μα, είσαι. Πείτε μου ποιε ανακρίβειε είπα. Όχι, λέτε ότι είπα ανακρίβειε. Πείτε μου ποιε ανακρίβειε είπα. Εγώ ίσα ίσα είπα ότι πήρατε και λίγο. Για πείτε μου μία ανακρίβεια. Θα το πω σε λίγο. Πείτε μου. Όχι, άμα λέτε ότι είπα εγώ ανακρίβειε, το πάτε. Όταν λέτε ότι είπα εγώ ανακρίβειε, το πάτε προσωπικού, κύριε Παπά. Πείτε μου εμένα λοιπόν. Σε μένα λέτε ότι λέω ανακρίβειε. Τελειώσατε το μονολόγο, σα τελειώσατε λοιπόν. Όχι, και έλατε να κάνουμε διάλογο. Εσεί δεν θέλατε να κάνουμε διάλογο. Γιατί. Μα εσεί προφανώ δεν θέλετε να κάνουμε διάλογο. Εγώ. Μαζί μου. Γιατί μου είπατε να κάνουμε και δεν ήθελα. Ωραία, ορίστε την ευκαιρία, πείτε μου τώρα. Πήρατε και μου είπατε άλλα πράγματα. Πείτε μου τώρα. Τροπή, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε. Τι άλλα πράγματα σας είπα. Λοιπόν, να κουβεντιάσουμε. Πολύ ευχαρίστω να κουβεντιάσετε, αλλά πείτε μου σε τι είπα ανακρίβειες. Να κάνω λίγο τον πυροσβέστη, κύριε Παπά. Μισό λεπτάκι, λίγο, μισό λεπτάκι. Ο Βαγγέλης. Ναι, βέβαια. Ο Βαγγέλης ο Μωυσής απλά. Βεβαίως. Μισό λεπτάκι, λοιπόν. Κύριε Παπά, θέλετε να μου πείτε που είπα ανακρίβειες ή θέλετε να τα πείτε μόνο σας. Κύριε μου, φύγετε από τα μικρόφωνα. Σιγά, μήπως θα μας απολύσετε και από το ραδιόφωνο που διευθύνουμε, κύριε Παπά. Ορίστε. Μήπως θα μας απολύσετε και από το ραδιόφωνο που διευθύνουμε. Εγώ θα σας απολύσω, κύριε Παπά. Δεν ξέρω εγώ. Έτσι που λέτε, φύγετε από τα μικρόφωνα. Θα μπορούσε να είναι ο κύριος Κόδρας εδώ. Τι θα λέγατε, θα φεύγατε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε εδώ καλεσμένο. Οποιοδήποτε, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Ωραία. Ευχαρίστω, είπα ναι. Ωραία. Τότε. 5 λεπτά πριν που λες από τους δύο θα είναι ένας τρίτος εκεί. Τι γίνεται εκεί τώρα. Εγώ με ποιον θα μιλάω. Όχι, θα μιλήσετε εδώ με τους συναδέλφους, αλλά όταν λέτε ότι λέω εγώ ανακρίβειες, έθεσα κάποια στιγμή στο τραπέζι. Θα μιλήσετε, λοιπόν, κοιτάξτε, θα μιλήσετε με τους συναδέλφους. Εγώ θα αποχωρήσω. Θα αποχωρήσω. Θα σεβαστώ το αίτημά σας να κάνετε διάλογο με τα παιδιά μου. Είναι το deal που κάναμε. Deal, με deal κάνετε, με deal ενημερώνετε εσείς μόνο τον κόσμο. Τι θέμα deal. Δηλαδή, αν έμπαινα στη διάρκεια, αν έπαιρνα τηλέφωνο. Αν έπαιρνα τηλέφωνο στη διάρκεια της εκπομπής και έκανα παρέμβαση, τι θα μου λέγατε, απαγορεύεται να μιλήσω. Συνεχίστε, κύριε Παπά, και λοιπόν. Ειρήνη Βαγγέλη, σας παραδίδω τον κύριο Παπά, μπορείτε να συνεχίσετε. Απλά, κύριε Παπά, και να σας καλημερίσω. Δεν είστε, ακούστε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Παραβιάσετε τη συμφωνία μας. Κύριε Παπά, ο Βαγγέλης ο Μωυσής, και βέβαια σας ακούω, εσείς μας ακούτε καλά. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Μωυσής είναι ο διευθύντης του ραδιοφώνου. Μπαίνει λοιπόν μισό λεπτάκι, κύριε Παπά, και κάνει ενημέρωση. Στην αρχή μιλούσαμε για Νοβάρτης. Λοιπόν, μιλήσαμε για το προσφυγικό και στο τέλος μιλήσαμε για τον ΑΣΤ. Είναι ένας άνθρωπος που ούτως ή άλλως είναι ο διευθύντης του ραδιοφώνου. Είναι καλεσμένος. Γι' αυτό. Ας με πάρει λοιπόν να μου κάνει μια συνέντευξη ο ίδιος. Καλά. Τελειώνουμε. Κύριε Παπά, μισό λεπτάκι λίγο. Έκανε μια εισαγωγή. Ο Βαγγέλης ο Μωυσής. Είπατε ότι λέει ανακρίβειες και παρέμεινε για να το απαντήσετε επί προσωπικού. Γιατί αν θέσετε ένα ερώτημα. Σας παρακαλώ πολύ. Εξής τα στοιχεία δεν τα έχετε. Θα απαντήσω λοιπόν. Ναι, να απαντήσετε στο Βαγγέλη το Μωυσή, θα απαντήσετε. Όχι, το Μωυσή. Σε εσείς δεν τα έχετε αυτά τα στοιχεία. Εκεί δεν τα έχει. Εσείς είπατε ότι ο Μωυσής. Να κάνουμε εμείς την ένταξη μαζί του. Ναι, εσείς είπατε ότι ο Βαγγέλης ο Μωυσής είπε κάποιες ανακρίβειες στις τοποθετήσεις που έκανα. Και σας είπε να μην. Αν τις λέγατε εσείς, θα τις έλεγα σε εσάς. Πολύ απλό. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το. Για παράδειγμα, με τα χρέη του ΟΑΣΤ. 27 εκατομμύρια. Πόσα? Ο Βαγγέλης είπε 27 εκατομμύρια τα χρέη. Τώρα θα κάνω τον τρίτο. 27 εκατομμύρια τα χρέη του ΟΑΣΤ προς το δημόσιο, 10 προς τους προμηθευτές. Είπε επίσης ότι εσείς ασκήσατε κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, απαντήστε. Το δημόσιο χρωστάει στον ΟΑΣΤ 45 εκατομμύρια και ο ΟΑΣΤ χρωστάει 22. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα ουσιαστικά ο ΟΑΣΤ, είμαι ο Βαγγέλης Οστολάκης, κύριε Παπά, ουσιαστικά ο ΟΑΣΤ έχει να λαμβάνει 23 εκατομμύρια. Προφανέστατα. Μάλιστα. Ο κύριος... όχι μόνο αυτό, ναι. Το έχω δώσει τα στοιχεία και στον πρόεδρο και στον υπουργό. Μάλιστα. Και πρέπει να τα διεκδικήσουν από το δημόσιο. Αλλή μόνο. Όταν λέτε να τα διεκδικήσουν από το δημόσιο είναι η υποχωρήγηση... Διότι έχουμε στείλει, ακούστε με, πείτε μου. Έχουμε στείλει τα σχέδια... Τη σύμβαση
με το δημόσιο και πρέπει να τα συνεχίσουν. Τι να κάνουμε τώρα. Και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Είναι ουσιαστικά, είναι αυτές οι συμβάσεις οι οποίες υπογράψατε εσείς επί δικής σας διοίκησης με τα διάφορα υπουργεία για να υπάρχουν οι εκπτώσεις σε διάφορες ομάδες όπως προφανές. Είναι οι μαθητές. Okay. Αυτή είναι και η κοινωνική πολιτική που λέγαμε. Που κάνατε. Που λέγαμε. Η κοινωνική πολιτική εφαρμόστηκε. Ναι. Πρέπει τώρα, αφού εφαρμόστηκε, αφού δηλαδή το έργο έγινε, ας πω την κοινωνική πολιτική να πληρώσει. Δεν είναι έτσι. Ναι, να σας ρωτήσω. Μα ήδη, ακούστε με τώρα, ήδη τα 10 εκατομμύρια από τα 45 που μας χρωστούσαν, ήδη βρίσκονται στον πάρευρο. Δεν ξέρω αν, τι έχουν να κάνει μέχρι τώρα. Δεύτερον, 3,5 περίπου 3,200 εκατομμύρια, ήδη πρέπει να τα έχουν εισπράξει. Ήταν για αμαία και τα λοιπά. Ήταν στο δρόμο. Θα μένανε, και αυτά θα πηγαίνανε κατευθείαν για την μείωση του χρέους από ΦΠΑ, που σημαίνει θα, το χρέος των 22 εκατομμυρίων, των 25, θυμάμαι ακριβώς, ναι. Εκεί πέρα είναι το ποσό, θα κατέβαινε γύρω στα 10 εκατομμύρια, 10-11 εκατομμύρια. Ναι. Ως ψέματα, 9,5 εκατομμύρια. Εσείς τους προμηθευτές χρωστάτε 10 εκατομμύρια. Ακούστε. Οι προμηθευτές... Τρώτε. Ακούστε. Ναι, αλλά κάτι στο στόμα μου, γιατί έχω πρόβλημα. Πειράζει. Όχι, παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Μήπως έχουμε πρόβλημα στη γραμμή, γι' αυτό σας ρώτησα. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα στη γραμμή. Λοιπόν, για τους προμηθευτές τώρα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Στα χρέη του ΟΑΣΤ υπάρχουν δύο κατηγορίες. Χρέη που δημιουργήθηκαν μετά τον Αύγουστο του 2017 και χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από εκεί. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από τον Αύγουστο 2017 δεν είναι υποχρεωμένος ΟΑΣΤ να τα εξοφλήσει για τον απλούστατο λόγο ότι πάρει τη διαδικασία της εκαθάρισης. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή η εκαθάριση τράβηξε πολύ, κύριε Παπά. Αυτό... Θεωρείτε δεν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί? Όχι, βέβαια. Όχι. Ήδη στις 30 Νοεμβρίου τελειώνει η αποτίμηση από τη Grand Thornton. Την εκαθάριση ποιος την κάνει, κύριε Παπά? Γιατί με εσάς στο τιμόνι φαντάζομαι ότι την κάνατε εσείς. Τώρα όμως που έχει αλλάξει η διοίκηση. Την εκαθάριση πρέπει να τη συνεχίσει η υπάρχουσα διοίκηση. Μάλιστα. Η διοίκηση του ΟΑΣΤ, είτε η προηγούμενη δηλαδή εμείς, είτε η τωρινή, είναι η διοίκηση εκαθάρισης. Και πρέπει να έχει είναι διοίκηση εκαθάρισης δεδομένου ότι υπάρχει ακόμα το μοντέλο των αστικών συγκοινωνιών. Ακούστε παρακαλώ. Με. Ο νόμος που υπάρχει είναι ο 4482, δεν έχει αλλάξει αυτό. Και ο 4482 ήταν πάρα πολύ σαφής. Ότι ορίζεται διοίκηση εκαθάρισης. Εκαθάριση εν λειτουργία. Σας θυμίζω ότι η εκαθάριση εν λειτουργία στην Έλβο δεν έχει τελειώσει ακόμα εδώ και 10 χρόνια. Στο δε ΟΑΣ, όπου να είναι, τελειώνει. Δηλαδή, τελειώνει η αποτίμηση από την εταιρεία η οποία επελέγει μετά από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και εκεί θα φανούν όλα. Σας λέω επίσης ότι εδώ υπάρχουν εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες σε σχέση με την εκαθάριση, σε σχέση με δορυφορικές συμβάσεις που κάνανε μεταξύ τους οι πρώην μέτοχοι, όπου εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τι εννοείτε, ποιο σκάνδαλο, ποιο σκάνδαλο να φέρεις? Τι σκάνδαλο? Σε ποιο σκάνδαλο? Δεν έχετε ακούσει ότι εδώ υπήρχαν υπέροχες επιδοτήσεις από το δημόσιο στους ιδιώτες και ήδη έχω προσφύγει στα ευρωπαϊκά όργανα? Ότι έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη για διάφορα το θέματα ξέρουμε. Στον ΟΑΣΤ είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Παπά. Για 115 εκατομμύρια. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, αυτά τα χρέη των 86 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία ανέφερε ο κύριος Σπανός σε μία. Μα έχω απαντήσει, το έχω δώσει. Το έχω αναρτήσει. Θέλετε να το πείτε και σε εμάς? Το ξέρω ότι το έχει αναρτήσει. Βεβαίως. Τα 50 περίπου εκατομμύρια είναι προς το δημόσιο. Δηλαδή. Είναι χρέη που είχε η προηγούμενη διοίκηση. Σας θυμίζω ότι για αυτά τα χρέη έχει ήδη καταδικαστεί, κυρίως για τις ασφαλιστικές ώρες, ο προηγούμενος πρόεδρος. Με 4 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Και μάλιστα τον Γενάρη υπάρχει και η έφεση που έχει κάνει ο άνθρωπος. Μακάρι να αθωωθεί, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Σημασία έχει ότι αυτά είναι χρέη τα οποία δεν έχουν δοθεί στο δημόσιο και τα οποία θα φανούν
σε διαδικασία της ακαθάρισης. Κύριε Παπά, έχετε μιλήσει... Να σας πω κάτι ακόμα. Ναι. Πρώτα, ο κύριος Πάνος είπε ότι εμείς χρωστούσαμε στον ΕΦΚΑ, ουδέν ψευδέστερον, για τον εξής απλό λόγο. Διότι οι εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στο μισθολόγιο του δημοσίου, δεν μπορείς να κάνεις πληρωμή εργαζομένων αν δεν προπληρώσεις 10 μέρες πριν τις ασφαλιστικές εισφορές, που σημαίνει εμείς να χρωστούσαμε ούτε ένα ευρώ ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους. Ναι. Ούτε ένα ευρώ. Κύριε Παπά, εσείς μιλήσατε. Yeah, ολοκληρώστε. Λοιπόν, είχατε μιλήσει για μια κερδοφορία 10 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα που ήσασταν εσείς στο τιμόνι. Αύγουστος 17, Μάιος 19. Βεβαίως. Ωραία. Για 5 είχα πει. Για 5 εκατομμύρια. Όχι, τα στοιχεία που μου είχε δώσει η οικονομική υπηρεσία. Για 4 κόμματα μέσα στο 10 μήνων, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτό το διάστημα όμως είχαμε περιστολή εξόδων από τις περικοπές μισθών των εργαζομένων, έτσι. Ποιες περικοπές? Δεν έγιναν περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων. Μπήκανε στο κέντρο μισθολόγιο. Ακούστε με, πάλι δεν καταλάβατε. Πείτε μου. Ο οργανισμός είναι σε εκαθάριση. Οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στο δημόσιο. Mm-hmm. Κάναμε σύμβαση καινούρια με τους εργαζόμενους. Σύμβαση καινούρια. Ωραία. Κερδίσατε έτσι κάπως περίπου 20 εκατομμύρια. Ετησίως. 10 εκατομμύρια ήταν περίπου από τους εργαζόμενους. Η περικοπή μερίσματος των μετοχών. Ποια περικοπή μερίσματος? Μα δεν υπάρχουν μέτοχοι πια. Υπήρχαν. Υπήρχαν, εκεί. Ναι. Δεν κερδίθηκαν χρήματα και από αυτό. Ακούστε με, δείτε. Πείτε μου. Ο προϋπολογισμός των προηγουμένων ήταν της τάξης των 185 εκατομμυρίων. Ο προϋπολογισμός. Ναι. Ο οποίος και μάλιστα κατά τη διάρκεια των πολύ δύσκολων χρόνων για τη χώρα μας, mm-hmm. ενώ τα χρόνια μέχρι και το... από το 10 μέχρι το 15 που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, πλήρωνε το δημόσιο μία διαφορά ανάμεσα στους δύο προϋπολογισμούς. Ο δικός μας προϋπολογισμός που εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε και ο δικός τους που εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε. Ο ένας ήταν της τάξης των 100 εκατομμυρίων 102 και ο άλλος των 185. Τι διαφορά την πλήρωνε το κράτος. Αυτά τα χρήματα από τις εξοικονομήσεις που κάναμε τα γλίτωσε το κράτος. Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι όμως, κύριε Παπά. Αυτό είναι κατανοητό που λέτε. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω ένα θέμα το οποίο επανέρχεται με καινούργιες δηλώσεις και του νέου Προέδρου σε ό,τι αφορά τους ελεγκτές και σε ό,τι αφορά αυτούς τους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα αστικά και δεν πληρώνουν εισιτήριο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω αν μας τις επιβεβαιώνετε, ότι επί δικών σας ημερών, λόγω αυτής της πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής που άσκησε ο οργανισμός, κατέρευσαν τα έσοδα από 4,5 εκατομμύρια το χρόνο στα 2. Αυτό το 4,5. Πράγμα. Μάλιστα. Τι 4,5. 4,5. Άμα ήταν μόνο 4,5 εκατομμύρια τα έσοδα, μάλιστα, δεν το είχαμε κλείσει πολύ καιρό πριν. Δεν είναι 4,5. Ακούστε με να δείτε. Είναι προφανές ότι δεν πληρώνω. 4,5 για το μήνα. Πόσα ήταν τα έσοδα? Έχετε πρόχειρους υπολογισμούς? Πόσο είναι τα έσοδα του ΟΑΣΤ από τα εισιτήρια? Μπορώ να σας πω ότι τα έσοδα στο χρόνο επάνω ήταν της τάξης των 39-40 εκατομμυρίων. 39-40 έσοδα, προσέξτε. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Mm. Όταν λέμε έσοδο, τι ακριβώς εννοούμε? Δεν είναι έσοδο το έργο το οποίο παράγεται από τον ΟΑΣ, δηλαδή δεν μεταφέρει κόσμο, μάλιστα. Το ποιος το πληρώνει αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι ζήτημα λοιπόν πολιτικής. Θα μετακυλείς αυτό το κόστος στους πολίτες ή θα το αναλαμβάνεις ως δημόσιο? Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε άλλη άποψη και λέει: εγώ αυτό το κόστος θα το αναλαμβάνω ως κυβέρνηση, έτσι, και θα καλύπτω το έσοδο που έχει ο οργανισμός. Άρα ο οργανισμός ήταν τα ως έσοδα τα χρήματα που έπαιρνε από τους πολίτες συν αυτά που έπαιρνε από το δημόσιο λόγω του έργου που έκανε. Το έσοδο είναι το έργο. Mm-hmm. Υπάρχει στην οικονομία, ακούστε με να δείτε. Στην οικονομία υπάρχει το εξής. Είναι άλλο πράγμα το έσοδο και άλλο πράγμα η εισπραξή του. Άλλο πράγμα το έξοδο και άλλο πράγμα η πληρωμή του. Το έσοδο λοιπόν έχει γίνει με την έννοια ότι έχει παραχθεί το έργο. Από εκεί και ύστερα, από την παροχή αυτού του έργου έχει διαμορφωθεί μια απέτηση. Όμως ως δημόσιο αγαθό, ως δημόσιο οργανισμό δεν το πληρώνουν ήδη οι πολίτες, τον ΟΑΣΤ.
Βεβαίως θα πληρώνουν. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρξει και μια επιπλέον κοινωνική πολιτική, επί δικών σας ημερών. Θα δούμε βέβαια αν θα το συνεχίσει και ο κύριος Σκόδρας. Και εφόσον υπάρχουν προβλήματα ήδη οικονομικά στον οργανισμό. Τι μου λέτε τώρα, καταλάβατε τι μου λέτε. Να επιβάλλουμε στα πιο φτωχά στρώματα ένα ακόμα χαράτσι όταν οι άνθρωποι δεν είχαν να πληρώσουν ένα ευρώ. Αυτό δεν ισχύει όμως, κύριε Παπά. Οι άνεργοι, από όσο γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, γιατί κάνουμε εμείς χρόνια ρεπορτάζ στο Μάστ. Οι άνεργοι όμως, όταν τους βεβαιώνονταν πρόστιμο, δεν πήγαιναν στον οργανισμό και τους διαγραφόταν το πρόστιμο με την επίδειξη. Και τα εισέπρεπε μετά από το κράτος. Δεν καταλάβατε. Άλιστα. Και τα πρόστιμα αυτά τα ζήταγε ύστερα από το κράτος, ο προηγούμενος. Δεν μου λέτε, άρα εσείς δεν κόβατε καθόλου πρόστιμα. Οι ελεγκτές τι κάνανε, δεν μπαίνανε στα λεωφορεία, δεν μπαίνανε. Ποιος το πότε δεν κόβαμε. Γιατί απλώς αλλάξαμε την κουλτούρα. Ακούστε με. Η ελεγκτική εταιρεία που υπήρχε. Μάλιστα. Είχε κάνει μια σύμβαση. Και η σύμβαση αυτή ήταν 1.100.000 το χρόνο. Συν το 45% των εσόδων που θα προκύψουν από τα πρόστιμα. Δηλαδή για 300.000 που. Είχαν για το 2016 πήρανε άλλα 140 περίπου χιλιάρικα. Δηλαδή 2.200. Για να βγάλει ο οργανισμός 2.200, δηλαδή να καλύψει αυτό το έξοδο, επειδή το μεταβλητό του, το μεικτό κέρδος που έχει, δηλαδή έχει αρκετά μεταβλητά έξοδα, κάψιμα κτλ. Στο 1 ευρώ που εισπράττει, δεν είναι όλο για να καλύψει έξοδα σταθερά, καλύπτει πρώτα τα μεταβλητά έξοδα. Εννοώ βενζίνες, καύσιμα, μεροκάματα κτλ. Πάντως, κύριε Παπά, να σας πω κάτι, επειδή μιλάτε για έξοδα. Ακούστε με τώρα, γιατί σε κάθε οικονομία υπάρχει μία σχέση κέρδους-οφέλους. Ναι. Ακούστε με λοιπόν. Αυτό που έμενε για να καλύψει έκτακτα έξοδα, παραδείγματος χάρη το συγκεκριμένο, ήταν της τάξης των 30 λεπτών. Με τα 30 λεπτά για να καλύψεις 1.200.000 σημαίνει ότι πρέπει να εισπράξεις άλλα 3,5 εκατομμύρια. Καταλάβατε. Δηλαδή ήταν απολύτως αντιοικονομική αυτή η σχέση. Ήταν σε βάρος του δημοσίου. Μάλιστα. Τι να το κάνω εγώ. Λοιπόν, να πλακώνω στο ξύλο τους ανέργους και στο τέλος. Αυτό που λέει πάντως ο κύριος Σκόδρας, που είπε ότι σιγά σιγά ξαναμπαίνουν οι ελεγκτές στα λεωφορεία και ξαναρχίζουν τους ελέγχους, αφήνει να εννοηθεί ότι επί δικών σας ημερών δεν γίνονταν έλεγχοι. Δεν ξέρω ο κύριος Σκόδρας τι είπε. Όσους ελεγκτές είχαμε εμείς και ο κύριος Σκόδρας. Μάλιστα. Κύριε Παπά, θέλω να σας ρωτήσω λιγάκι. Συρρυκνώθηκε ο στόλος επί ημερών σας. Είναι αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, θα ανατρέξετε λοιπόν στα στοιχεία ακριβώς την ίδια περίοδο πέρσι. Ναι. Πόσα είχαμε πέρσι την ίδια περίοδο, ξέρετε. Πείτε μου εσείς λιγάκι. 440. Την ίδια, πέρσι είχαμε 440. Αυτή την περίοδο πέρσι είχαμε 440. Και μάλιστα, ναι. Επειδή δεν είχαμε αρκετούς οδηγούς, είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης οδηγών και μάλιστα και κάποιους από τους εργαζόμενους τους βγάλαμε στο τιμόνι, γιατί είχαν μπει μέσα, είτε ήταν τεχνίτες, είτε είχαν μπει στις δικές υπηρεσίες, ακριβώς για να καλύψουμε τη δυνατότητα που ήδη είχε υπάρξει από τα λεωφορεία. Διότι σας θυμίζω επίσης, περίπου στα 150 λεωφορεία, ναι, στην Έλβα και σε εξωτερικούς συνοδούς, τα ανατάξαμε. Δεν συρρυκνώθηκε δηλαδή ο στόλος. Ακούστε με για να σας πω για τις ανακρίβειες λοιπόν. Τα ανατάξαμε και τα ξαναβάλαμε στην κυκλοφορία. Και τότε μάλιστα που τα ανατάξαμε, λέγανε όλοι ότι πάμε και τα βάφουμε μονάχα και μόνο για να τα κυκλοφορήσουμε. Να πάνε στην Έλβα να ρωτήσουμε αν είναι έτσι ή όχι. Και κυρίως να δουν όλο το φάκελο που παραδώσαμε με όλα τα λεωφορεία που τα ανατάξαμε ένα προς ένα. Πώς τα παραλάβαμε και πώς τα έχουμε κάνει. Να σας πω κάτι. 440, μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Θέλω να μείνουμε στους αριθμούς. Να μείνουμε λίγο στους αριθμούς και θα επανέλθετε. Είπατε 440. Ναι. Όταν φύγατε εσείς, δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρετε όμως ότι έχω κάνει την αναφορά και ήδη την Παρασκευή έχει καλέσει ο εισαγγελέας. Ναι, καταγγείλατε, ναι, σαμποτάζ εκ των νέων. Άλλο λέω, παιδιά, άλλο λέω. Το κατήγγειλαν οι αρμόδιοι. Ωραία, λοιπόν, 440 λεωφορεία και κοφόρια. Μισό λεπτό, να τελειώσουμε με αυτό. Σας παρακαλώ, δώστε μου ένα λεπτάκι. Να τελειώσουμε με αυτό, μισό λεπτό λοιπόν. Ναι, θέλω να μείνω λίγο στα 440. 440 είπατε. Ναι. Υπάρχουν διαρροές, μιλάνε τέλος πάντων για 210 διαρροές, στοιχεία τέλος πάντων. Αυτό προσπαθώ να σας πω, αφήστε το τώρα, ναι. Πώς φτάσαμε από τα 440 στα 210. Μα σας εξήγησα γιατί.
Γιατί? Σας εξήγησα. Έγινε σαμποτάζ μέσα στο. Και προσφύγαμε και δεν το λέω εγώ. Το κατέθεσαν οι αρμόδιοι. Άρα και, λοιπόν και τη νέα κυβέρνηση, Βαγγέλη, με συγχωρείτε. Άρα, άρα τώρα που ανέλαβε λοιπόν ο κύριος Σκόδρας και βγήκαν 340 στο δρόμο, αποφάσισαν συγγνώμη, ότι θέλουν να μην είναι. Τα λεωφορεία τι είναι, Playmobil. Δηλαδή τι είχαμε. Είχε 100 λεωφορεία για ανάταξη και τα έφτιαξε μέσα σε 15 μέρες. Εσείς λέτε, αυτό που λέτε ότι τώρα. Σας έκαναν σαμποτάζ. Ακούστε με, για να φτιάξουμε 150 λεωφορεία, μας πήρε περισσότερο από 4-5 μήνες. Τι μου λέτε τώρα. Ο κύριος Σκόδρας πώς το έκανε τότε, κύριε Παπά. Τι πώς το έκανε. Πώς έγινε, δηλαδή τα 200. Βάγγελ, με συγχωρείς. Πώς έγινε τώρα, τα 200 αυτό θα το δει, αυτό θα το δει η δικαιοσύνη. Αυτό θα το δει η δικαιοσύνη. Να ρωτήσω κάτι. Και ο κύριος Μητσοτάκης που βγήκε πριν ακόμα γίνει, ότι λέει σε 100 μέρες. Για ξέρω κύριε Παπά, κύριε Παπά, σαμποτάζ, δηλαδή σαμποτάζ, σαμποτάζ κάνανε... Μέσα στον ΟΑΣ ήταν όλοι όσοι είχαν συμφέρον να μην γίνει εκατάσταση. Να ρωτήσω λίγο κάτι άρα όμως, κύριε Παπά, κύριε Παπά, ειρήνη μισό λεπτό. Σαμποτάζ δηλαδή σας έκαναν οι εργαζόμενοι... Σαμποτάζ μας κάνανε οι μέτοχοι που είναι και εργαζόμενοι. Που είναι και εργαζόμενοι, επειδή ναι. Δεν θέλανε τον Τζίπρα, τον Σπίρτζη και τον κύριο Παπά στην ηγεσία. Ήμασταν κομμουνιστές και οι κομμουνιστές μα τους κάνατε δημοσίους υπαλλήλους τους εργαζόμενους που ήταν και μέτοχοι. Θα έπρεπε να σας συμπαθήσουν, κύριε Παπά. Δεν σας άκουσα τίποτα. Λέω τους κάνατε δημοσίους υπαλλήλους, λέω τους εργαζόμενους. Λέω που σημαίνει ότι δεν θα υπήρχαν και οικονομικά προβλήματα τα οποία ζούσαν στο παρελθόν με τις απληρωσιές για 2 και 3 μήνες. Για ρωτήστε λοιπόν τους εργαζόμενους. Από τη μέρα, πρώτη μέρα που πήγα τους εξήγησα. Άρα εσείς επιμένετε ότι. Μάλιστα, σας ακούμε. Λοιπόν. Από την πρώτη μέρα που τους εξήγησα ότι παιδιά τελείωσε η ιστορία των μετοχών, τώρα εδώ είστε εργαζόμενοι. Εμείς δεν εγγυούμαστε ως διοίκηση την εργασία όλων και δεν έχει απολυθεί ούτε ένας από εμάς, ναι. Ούτε ένας, πληρώνονταν όλοι στην ώρα τους και εδώ είναι οι εργαζόμενοι και να το διαβεβαιώσουν, αλλά μερικοί από αυτούς είναι προφανές, θα σας στείλω. Τι μου γράφανε μηνύματα στο κινητό. Τι σας γράφανε. Θέλετε να σας τα διαβάσω. Πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα, ναι. Να σας τα διαβάσω. Από τους μετόχους λέτε. Από ανθρώπους που μάλιστα κάνανε ανώνυμα site. Ωραία. Α, δεν τα ξέρετε. Όχι, αλλά... Στο δικό σας το κινητό τα στέλανε. Δεν το ξέρουμε εμείς, κύριε Παπά, αυτό. Δεν το ξέρετε. Βούκινο έχει γίνει στην πόλη. Πείτε μας. Δεν τα ξέρετε, δεν πειράζει, σας το πω εγώ. Ναι, πείτε μας εσείς. Δεν έχετε δει πάνω που βγάζει στήσει απ' έξω κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση Σοβιέτ. Που τα είχαν κρεμπασμένα έξω από το... Κύριε Παπά, να ρωτήσω μέχρι να μας πείτε λίγο το τι σας κατήγγειλαν. Αυτό το οποίο μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ από τους εργαζόμενους πάντως είναι ότι και κατηγορούν και την πρώην διοίκηση είναι ότι άνοιξε την κερκόπορτα για την παραχώρηση γραμμών στο κτέλ. Επί δικών σας ημερών μου λένε. Ακούστε με τώρα. Εγώ σας λέω τι μου μεταφέρουν οι εργαζόμενοι, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ. Ότι ξεκινήσατε εσείς με το ΚΤΕΛ και συνεχίζει και η νέα διοίκηση με τις 25 γραμμές. Ακούστε με. Οι γραμμές αυτές που δώσαμε εμείς ήταν υπεραστικές. Πήγαινε 90 χιλιόμετρα αυτοκίνητο προδιαγραφών αστικής κοινωνίας. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Όπου λοιπόν... τα είχαν εντάξει μέσα, αν θυμάμαι καλά, το 2000-2003, κάτι τέτοιο. Και. Μόνο και μόνο για να διαιωνίζεται η ιστορία του ΟΑΣ. Και τώρα, προσέξτε το τώρα, όλο το σκηνικό και με την ιστορία του Μετρό και με την ιστορία του ΟΑΣ είναι η ιστορία της εκμετάλλευσης του μεταφορικού έργου. Ποιο μεταφορικού έργου, κύριε Παπά, στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναν ταλέπορο ΟΑΣ. Ναι, δεν είναι ένα ταλέπορο ΟΑΣ. Είναι ένα ταλέπορο κοινωνιακό έργο στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ αυτό υπήρχε ολοκληρωμένο σχέδιο για να τελειώσει, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά. Μέχρι το 2020-2021 θα άρχισε και το μετρό. Όχι, και... κύριε Παπά, μην το πιάσουμε το μετρό. Όχι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ακούστε με τώρα, ντε. Έτσι είναι το ζήτημα. Πώς, τώρα δεν είναι πολύ. Ακούστε με, ίσως να μην το ξέρετε, ο ΑΣΥΘ είναι ο ενίος φορέας των αστικών συγκοινωνιών που περιλαμβάνει και το μετρό και τα λεωφορεία. Ο οποίος όμως δεν έχει προχωρήσει, κύριε Παπά. Εμείς το έχουμε στείλει ήδη. Άκουστε με, δεν έχει προχωρήσει την κυβέρνηση. Έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Και ο κύριος Σπίρτζης, αν δεν κάνω λάθος, σε δηλώσεις του προεκλογικά, είχε πει ότι θα δούμε τι θα γίνει με τον ΑΣΥ. Όχι, όχι. Αυτό που είχε πει ο κύριος Σπίρτζης, επειδή
μπήκαμε στη διαδικασία των εκλογών, αυτό θα το διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν θα ενεργοποιήσουμε τον ΑΣΥΘ, ούτε θα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα και δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί να μην τον ενεργοποιήσει, διότι προβλέπεται από τον νόμο. Μάλιστα. Δεν είπε δηλαδή λοιπόν, αυτό το πράγμα ο κύριος Πύρος. Όχι, είπε αυτό από την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του, θα κάνει τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Αυτό διαβάστε μας λίγο τα μηνύματα που σας έχουν στείλει για να επανέλθουμε. Μισό λεπτό, περιμένετε. Αυτά τα μηνύματα μας είπατε ότι σας τα έχουν στείλει άνθρωποι εκεί που εργάζονταν στον ΟΑΣΤ, έτσι. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ τι να κάνω. Δεν κάνω και τον Μπουαρό. Μάλιστα. Τι να κάνω. Δεν έχουν όνομα αυτά, δεν έχουν τηλέφωνο, δεν τα διερευνήσατε να δείτε ποιοι είναι αυτοί που σας τα στείλουν. Πήγα στην αστυνομία, μην έχετε αυταπάτες. Α, πήγατε στον εισαγγελέα δηλαδή. Πώς το λένε, στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στην ειδική υπηρεσία του. Ναι. Της αστυνομίας, στην ασφάλεια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν. Περιμένετε, δεν θα βρω το κείμενο. Ναι, περιμένουμε. Πάντως και η κατάσταση, η αλήθεια είναι στα λεωφορεία που κυκλοφορεί έξω είναι τραγική, κύριε Παπά. Όσο ψάχνετε εσείς, έτσι για να. Ακούστε με τι είναι, λοιπόν. Ναι. Εγώ περιμένω να ακούσω τα μηνύματα με μεγάλη αγωνία για να σας πω. Ακούστε με, λοιπόν. Περιμένω να ακούσω τα μηνύματα. Να δω τι σας έχουν στείλει. Ναι. Αυτά σας τα έστελναν όσο ήσασταν. Βέβαια. Ας πω και τις ημερομηνίες. Εδώ. Λοιπόν. Ναι. Άρα, αληταρά παπά, φτάνει η ώρα που θα απολογηθεί στο λαό, παλιωτόμαρο. Αυτό μάλιστα. Είναι ένα μήνυμα που σας έστειλαν εργαζόμενοι μέτοχοι. Όνομα και επώνυμο. Α. Όνομα και επώνυμο, έχω, το έχω. Ναι, μην το πείτε στον αέρα. Όχι, όχι, δεν το λέω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Πανώ έξω από τα γραφεία, κρεμασμένο. Ναι. Mm-hmm. Όχι στη δήμαυση των περιουσιών μας, 2.000 οικογένειες μετόχων ζητούν δικαίωση. Ναι. Το μήνυμα ήταν μόνο αυτό. Περιμένετε. Να σας πω κι άλλα να μιλήσω. Ωραία. Ότι είσαι ένας παλιοξεφτύλας είναι δεδομένο. Έρχεται το τέλος σας. Αποτυχημένα κοπρόσκυλα. Ναι. Ξεφτυλισμένοι βρωμοαπατεώνες Σιριζέοι. Βρωμοσκουπίδια της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα. Και το απαντώ. Μου συνιστούν να το διαγράψω, να διαγράψω αυτά που γράφεις. Δεν θα το κάνω γιατί έτσι είναι προφανέστατη η σύγκριση. Μάλιστα. Ανάμεσα όχι σε μένα και σε σένα, αλλά στους δύο διαφορετικούς που εκπροσωπούμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπά, θα είμαστε εδώ για να τα λέμε, καταλάβαμε. Και αυτά ήταν σε διάρκεια από την πρώτη μέρα που φτάσαμε εκεί πέρα. Ναι. Και δεν τα έχετε αναδείξει. Θεωρείτε ότι το πείραμά σας, κύριε Παπά. Διότι τα ξέρατε. Κύριε Παπά, αλίμονο, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, ξέραμε εμείς και κρύβαμε πράγματα, αυτό μας λέτε τώρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί επειδή ήμασταν. Ήμασταν κι εμείς κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν κι εμείς αντικυβερνητικοί, δηλαδή. Δεν ξέρω τι ήσασταν εσείς. Όχι. Κύριε Παπά, ξεφύγατε τώρα. Εγώ ξέρω ότι από την πρώτη μέρα που ήμουν εκεί. Κύριε Παπά, ξεφύγατε τώρα. Είμαι ο Βαγγέλης ο Μωυσής. Ξεφύγατε τώρα. Δεν κατάλαβα. Τι λέτε τώρα, ότι οι δημοσιογράφοι σας κάνανε εσάς αντιπολίτευση, οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι σας κάνανε αντιπολίτευση. Αυτό λέτε. Έκλεισε ο κύριος Παπάς. Έπρεπε ήδη να έχετε φύγει, κύριε. Έκλεισε. Κύριε Παπά, λέτε ότι οι δημοσιογράφοι. Τι δεν κατα... Όχι, τώρα θα μιλήσετε μαζί μου, αλλιώς φύγετε εσείς. Μιλάτε μαζί μου. Είπατε ότι οι δημοσιογράφοι σας κάνανε την πολίτευση. Ότι τα ξέραμε και δεν τα λέγατε. Τι λέτε τώρα, κύριε Παπά. Τι λέτε, κύριε Παπά. Βλακίες τώρα. Δεν είναι εδώ, δεν είναι κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Θα μάθετε να κάνετε διάλογο. Δεν σε ρώτησα τι είσαι. Όταν λέτε ότι οι δημοσιογράφοι τα ξέρανε και τα κρύβανε. Τα ξέρανε. Όχι, ποια ξέραμε. Για πείτε μου, ποια ξέραμε και δεν λέγανε. Τόσες φορές είχαν έρθει τα γραφεία μου και τους τα έλεγα. Ναι, και τι δεν λέγανε οι δημοσιογράφοι. Δεν λέγανε τίποτα. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Όλος ο κόσμος στην πόλη λέει ότι έγινε ένα πείραμα το οποίο απέτυχε. Και η αυτοκριτική σας είναι το σαμποτάζ. Η αυτοκριτική σας είναι το σαμποτάζ. Κοίτατε το τωρινό πείραμα. Ναι, άλλο το τωρινό πείραμα. Θα υποστεί την κριτική του και το τωρινό πείραμα, κύριε Παπά. Τώρα μιλάμε για το δικό σας. Κάνατε ιδεολογική γυμναστική στην πλάτη της πόλης, αποτύχατε και η αυτοκριτική σας είναι το σαμποτάζ. Εμείς είναι ιδεολειψίες δικές σας, κύριε. Εμείς είμαστε ιδεολειψίες δικές σας. Τι λέτε, κύριε Παπά. Άντε, χαίρετε. Γεια σας, κύριε Παπά. Χαίρετε. Γεια σας. Ναι, ναι, χαίρετε, κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, Βαγγέλη, μην φεύγεις. Κάτσε λίγο μαζί μας. Κάτσε, περίμενε. Εδώ, παιδιά, ταραχτήκαμε όλοι. Μισό λεπτό. Μα δεν γίνεται να ακούω έναν άνθρωπο να λέει ότι οι δημοσιογράφοι του κάνανε την πολίτευση και τα κρύβανε οι δημοσιογράφοι και τα κρύβανε οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ακούστε με, κυρία μου.
Α, τι λέτε, εδώ είστε. Τι θα γίνει τώρα, παιδιά. Παιδιά, μιλάτε όλοι μαζί. Εσεί κλείσατε, νομίζω. Όχι, μιλάτε μαζί. Όχι, θα μιλήσετε. Θα μιλήσετε μαζί μου τώρα. Θέλετε, κύριε Παπά, να μου πείτε τι κρύβανε οι δημοσιογράφοι. Τις απειλές που δεχόμασταν. Δηλαδή, κύριε Παπά, εμείς δεν τα λέγαμε. Ήμασταν αντικυβερνητικοί. Ποιος ήταν ο ρόλος μας, μισό λεπτά, κύριε Γκέλη. Εχθές σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε σύσσωμο ένα δημοσιογράφο Ρουφιάνο επειδή έδωσε ένα όνομα στον αέρα. Ναι, παιδιά. Άμα λέμε αυτά που δίνετε εσείς τα ονόματα, δεν είμαστε Ρουφιάνοι. Άντε, για χαρά. Ρουφιάνοι πότε είμαστε, μόνο όταν δίνουμε τα ονόματα που δεν σας αρέσει να ακούγονται. Ποια ονόματα, κυρία μου, σας λέω, εχθές στοχοποιήθηκε ένας συνάδελφος, ο κύριος Μπογδάνος, προχθές. Δεν ξέρω ότι έχουμε πρόσφυγη στη δικαιοσύνη για σαμποτάζ. Στοχοποιήθηκε ο κύριος Μπογδάνος επειδή ως Ρουφιάνος έδωσε ένα όνομα στον αέρα. Και εσείς μας λέτε ακούτε, τώρα ότι σας κάναμε αντιπολίτευση επειδή δεν λέγαμε ονόματα. Στην αστυνομία, δεν ξέρετε ότι έχουμε κάνει. Βεβαίως, και το έχουμε πει και σας ρώτησαν και συνάδελφοι. Δεν ξέρετε ότι υπήρχαν δορυφορικές συμβάσεις ανάμεσα στον Ηρακλή και στον Άρη. Δεν τα ξέρετε αυτά. Γιατί δεν αναδεικνύεται. Κύριε Παπά, είστε άδικος γιατί όλα αυτά οι δημοσιογράφοι τα γράφανε. Τα έχουν αναδείξει, κύριε Παπά. Που καλύπτουν τώρα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν.